Πρωταθλητής πάλι στην κοσμική του ζωή ο πατέρας Βασίλειος με ένα χρυσό μετάλλιο το 1990 αλλά και διεθνείς διακρίσεις, τα οποία όμως δεν το επόδισαν να εγκαταλείψει τα εκόσμια και να αφοσιωθεί στην ασκητική ζωή στο Άγιο Όρος. Άρχισα με αθλητισμό και κατέληξα στον πρωταθλητισμό. Ασχολήθηκα 5 χρόνια με την πάλι, χωρίς όμως να αφήσω την πνευματική ζωή. Είχατε διακριθεί αρκετές φορές έτσι από τον αθλητισμό. Είχα κάποια τοπικά και πανελλήνια πρωταθλήματα. 9-10 μετάλλια. Στο τέλος είχα και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, στους εφήβους, φυσικό πρωτάθλημα. Αργότερα και ένα δεύτερο πρωτάθλημα νέο. Είχα και ένα διεθνή αγώνα στην Τουρκία, πανευρωπαϊκό εφήβο. Από την ηλικία των 24 ετών εγκαταβεί στην έρημο το Άγιο Όρος. Μοναδικά το εφόδια, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η υπακοή, αλλά και η πνευματική καθοδήγηση από το γέροντά του πατέρα Βλάσιο. Τι σας έκανε να παρνηθείτε τα εγκόσμια και να αφοσιωθείτε στον ασκητισμό? Αυτό που με έκανε να παρνηθώ είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή με προσέγγισε και ιδιαίτερα η αγάπη της Παναγίας που με τράβηξε με τον τρόπο της. Βρήκατε αυτό που αναζητούσατε? Το βρήκα και με το παραπάνω. Σε μεγάλο βαθμό, γιατί δεν περίμενα να βρω αυτά που βρήκα τώρα. Περίμενα να βρω πολύ λιγότερα. Αλλά είδα στην πορεία της ζωής μου, στο ασκητικό βίο, ότι μπορεί, ένας μοναχός μπορεί να αποκτήσει πολύ περισσότερα από αυτά που περίμενε. Η οικογένειά σας πώς αντιμετώπισε την απόφασή σας αυτή? Η μητέρα σας, ο πατέρας σας? Με μένα δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ζούσε τότε. Κοιμήθηκε το 87. Η μητέρα μου το επόμενο, το δέχτηκε. Το δρόμο του πατέρα Βασίλειου λίγο αργότερο ακολούθησε και ο αδερφός του πατέρας Δωρόθεος. Μετά από 1,5 χρόνο, μετά από μένα, ήρθε ο αδερφός μου. Εγώ ξεκίνησα και έφυγα το 1992. Ο αδερφός μου ήρθε 1,5 χρόνο μετά από μένα. Τον παρακινήσατε εσείς ή από μόνος του πήρε την απόφαση? Τι ακριβώς? Δεν τον παρακίνησα, από μόνος του ήρθε, γιατί ο μοναχισμός δεν είναι βία. Ο Χριστός λέει, όσοι θέλει ο πίσω μου έρθει. Δεν διάζουν κανέναν με το ζόρι. Είπε Μάρκο, στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα τον... Αυτό είναι το ησυχαστήριο της γεννήσεως του Χριστού στα ερημικά Κατουνάκια που διαβιούν τα δύο αδέρφια τα τελευταία 16 χρόνια. Η πρόσβαση είναι δυνατή από ένα αυτοσχέδιο μονοπάτι ανάμεσα σε βράχους αλλά και πυκνή βλάστηση. Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του πατέρα Βασίλειου ήταν όταν η νονά του, χωρίς να γνωρίζει το επρόκειτο να μονάσει, του χάρισε το δαχτυλίδι των αραβώνων του. Το δαχτυλίδι των αραβώνων το δώσε στην Παναγία. Θεώρησα καλύτερα να νυφευτώ πνευματικώς τον Υφείο Χριστό και τη μητέρα μου την Παναγία, παρά μια σαρκική γυναίκα.